Ξύσουλα μου, κάνουμε σήμερα την πουγάτσα την οποία λατρεύεις, είναι η Θεσσαλονικιά. Λοιπόν, εδώ είναι το γάλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βάζουμε πρώτα το γάλα στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα, ναι. Εκεί τι έχει, το σιμιδάλι. Ωραία. Το βούτυρο. Ωραία. Φρέσκο βούτυρο. Yeah. Τη βανίλια. Βάλουμε τη ζάχαρη. Πάει και αυτό. Μετά τη ζάχαρη βάζουμε το σιμιδάλι. Βάζουμε τρεις κουταλιές τη σούπα. Τρεις κουταλιές, ναι. Όχι τίποτα, να τα ακούει κι εσύ για να το κάνει. Ναι, θα το κάνει, Κρατάμε ένα ποτήρι γάλα. Ένα ποτήρι γάλα, το οποίο θα βάλουμε... κρέμα. Το κάστερ. Είναι το αγαπημένο της γλυκό της Ίσης. Ωραία. Μικρή έβαζε ένα σκαμπό και ανέβαινε για να με δει πώς κάνω το γλυκό. Αφού το βάλουμε αυτό στην άκρη και το διαλύσουμε καλά, θα πάρουμε βούτυρο να βάλουμε στο ταψί. Λοιπόν, έχουμε λιώσει. Ναι. Έχουμε λιώσει το βούτυρο. Για εκεί πάνω. Λαδώνουμε το ταψί. Αυτό ζεσταίνεται σιγά σιγά εδώ. Δύο φύλλα κάτω. Ναι. Ωραία. Λαδώνουμε το φύλλο. Εγώ πρέπει να ανακατεύω εδώ πέρα συνέχεια. Ναι, οπωσδήποτε, για να μην γίνει σβόλια. Βάζουμε και άλλο φύλλο. Βουτυρώνουμε και αυτό. Είδες τι ωραία φύλλα είναι. Όχι, έσπασαν ή δεν έσπασαν, όχι. Το άλλο το μπακέτο. Θα τρώει και θα μας θυμάται. Όλοι θα μας θυμούνται εκεί πέρα τώρα. Και ο Χρήστος. Ο Χρήστος, για να δω, έχει φάει τέτοια μπουγάτσα. Ο Φαγάς. Ο Φαγάς δεν έχει φάει. Εγώ θα το κρατάω και ρίξε εσύ την κρεμούλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Πω την νοστιμιά. Θα το απλώσουμε όλο το απλώνουμε. Στο ταψί, από γωνιά σε γωνιά. Ναι. Μια χαρά. Τέλεια. Ξεκίνα να βάζεις τα φύλλα. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να την αφήνουμε και λίγο να κρυώσει η κρέμα. Οπωσδήποτε, ναι. Την έβαλα τώρα γιατί έπρεπε να μπει. Ωραία. Φύλλο βουτυρώνουμε. Κόπηκε. Δεν πειράζει, μπολιάζεται. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Ένα ακόμα, ολόκληρο. Ολόκληρο. Και θα σταματήσω. Θέλω από πάνω. Γιατί είναι το καλύτερο σημείο αυτό. Δεν έχω εδώ. Γιατί φτάνει προς το τέλος. Και προσπαθούμε. Α, μπράβο. Όσο βουτυράκι. Κοριτσάκια μου! Το βάζουμε από πάνω. Όχι, το οικογενειακό σύνθημα θα είναι. Πο-πο-πο-πο-πο, γιαγιά. Θα το βάλουμε σε 180. Πώς ήθελα να της μιλήσω τώρα. Ναι, ρε, και εγώ, και εγώ. Η γιαγιά μας ακούει. Σε 180 θα έχουμε προσθεμάσει. Και θα το κατεβάσουμε. Μας αγνοεί γιατί φτιάχνει τη συνταγή.